23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 7.30 περίπου το πρωί στην περιοχή Μασταμπάς του Ρεθύμνου. Άγνωστο πώς, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 23χρονος με καταγωγή από την Αλβανία που διέμενε στο Ρέθυμνο και στην οποία συνεπιβάτης ήταν ένας 18χρονος, συγκρούστηκε με φορτηγό προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό του. Η σύγκρουση με το γερανοφόρο όχημα ήταν πλαγιό με τοπική και σφοδρή και παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο 23χρονος δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ και ο 18χρονος που φέρει ευτυχώς όχι βαριά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα διαβάζουμε για τροχαία και είναι πολύ δυσάρεστο γιατί είναι και νέα παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι προσεκτικός, δεν προσέχει, κάνει προσπεράσεις παράνομα. Πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας. Πιστεύω ότι από χρόνια τώρα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Και ενώ η τροχέα διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος, τα στοιχεία προκύπτουν για τα θύματα της ασφάλτου τους τελευταίους 8 μήνες στην Κρήτη σοκάρουν. Σύμφωνα με το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ πρώτα, από την αρχή του χρόνου τα θύματα των τροχαίων είναι 23. 3 πεζοί, 2 επιβάτες και 18 οδηγοί. 17 από τα θύματα ήταν άνδρες και 6 γυναίκες. Ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία, έως 17 ετών ήταν 3 από τα θύματα, από 18 έως 25 ετών 4, από 26 ετών έως 35 επίσης 4 θύματα, από 35 έως 55 ετών 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από 55 έως 70 4 και από 70 και πάνω ετών ήταν 5 τα θύματα της ασφάλτου. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξουν και πολλοί δρόμοι και να είναι και οι ίδιοι οδηγοί να θέλουν να το αλλάξουν. Είμαστε κουζουλοί, πάει στην Κρήτη και τρώμε και πίνουμε και αγλακούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχει παιδεία από μικρή ηλικία. Αυτό που παρατηρεί στον δρόμο κανείς είναι ότι υπάρχει υπερβάλλον εγωισμός. Επιπλέον τραγικό στοιχείο που σοκάρει είναι και τα στατιστικά για τους σοβαρά τραυματισμένους των τροχαίων ατυχημάτων που φτάνουν μέχρι στιγμής τα 279 άτομα. Εξ αυτών, 122 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με μηχανή, 151 με αυτοκίνητο, 5 με ποδήλατο και 1 με γουρούνα. Μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν είμαστε μάγκες αν πίνουμε και οδηγάμε και ότι η ταχύτητα δεν μας κάνει πιο cool. Η πολιτεία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν εμείς δεν ερευνούμε τον εαυτό μας, πώς θα ερευνήσει η πολιτεία για μας. Και πριν καν συμπληρωθούν 12 ώρες από το δυστύχημα στο Ρέθυμνο, με θύμα τον νεαρό άνδρα, μία επίσης νέα γυναίκα, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το αυτοκίνητό της δελαπάρισε και η ίδια εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό στην είσοδο του χωριού Δαφνές στο Ηράκλειο. Στην κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό της έσπευσαν 3 οχήματα με 8 υπαλλήλους που κατάφεραν να την παραδώσουν ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη στο ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.